Απόπτησες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, μια εκδήλωση με ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, μια εκδήλωση τιμής στη 18η Ταξιαρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που έδρασε στην περιοχή Βιτσίου, Σινιάτσικου και Μπούρινου. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα τους απογόνους των μαχητών και μαχητριών της 18ης Ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δυστυχώς λείπει σήμερα μία συντρόφισσα, η Νίνα Βλουτόγλου, που ήταν μαχήτρια στη 18η Ταξιαρχία. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η σημερινή εκδήλωση είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των εκδηλώσεων που έχει κάνει το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια για να τιμήσει τους αλήγιστους της ταξικής πάλης, τους επώνυμους και ανώνυμους μαχητές και μαχήτριες που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. Με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να ρίξουμε φως σε λιγότερο γνωστές σελίδες της ιστορίας του τόπου μας, μια προσπάθεια στην οποία θα δώσουμε συνέχεια. Στο χώρο της εκδήλωσης υπάρχει πίνακα στον οποίο είναι αναρτημένα τα ονόματα των νεκρών μαχητών και μαχητριών της 18ης Ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Επίσης υπάρχει βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, στο οποίο θα βρείτε ανάμεσα σε άλλα και τον τόμο Γ2 του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ που εκδόθηκε πρόσφατα, αλλά και ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου με τη διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η εκδήλωση περιλαμβάνει την κεντρική ομιλία από τον σύντροφο Δημήτρη Παπαδόπουλο, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, με θέμα «Η δράση της 18ης Ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αποτελεί πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων στην πάλη για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρέμβαση από τον σύντροφο Κώστα Αντάρα, στέλεχος του ΚΚΕ, με θέμα «Η αντιμετώπιση της ιστορίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας από την αστική και οπορτουνιστική ιστοριογραφία και προπαγάνδα». Παρέμβαση επίσης θα γίνει από τη συντρόφισσα Γιώτα Κατέ, στέλεχος της ΚΝΕ, με θέμα «Η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας». Η εκδήλωση θα κλείσει με αφιέρωμα στο αντάρτικο τραγούδι.